Γεια σας και καλώς ήλθατε στα δύο εβδομαδιαία μας ραντεβού. Καταρχήν με τη διεθνή επικαιρότητα, αλλά και από τις 12.30 και μετά με τον κόσμο της επιστήμης και της τεχνολογίας. Ξεκινάμε όμως χωρίς καθυστέρηση με τις πιο δυνατές εικόνες, τις στιγμές και τους πρωταγωνιστές της εβδομάδας που πέρασε. Το πρώτο μας θέμα, πυρετός διεργασιών για τον σχηματισμό κυβέρνησης στην Τουρκία μετά το εκλογικό αποτέλεσμα, όπου το κόμμα του Recep Tayyip Erdoğan εξασφάλισε μεν την πρωτιά αλλά όχι την πολυπόθητη πλειοψηφία. Ο Τούρκος Πρόεδρος απίφθινε έκκληση σε όλα τα πολιτικά κόμματα να αφήσουν πίσω τους εγωισμούς, όπως είπε, και να συμβάλλουν στην ανέβρεση λύσης, ώστε η χώρα να μην περιέλθει σε αδιέξοδο. Τρεις ημέρες και 22 ώρες πέρασαν από το ταπεινωτικό αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών στην Τουρκία, όταν το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης έχασε την αυτοδυναμία του και γκρεμίστηκε το όνειρο του Recep Tayyip Erdoğan να μετατρέψει τη χώρα σε προεδρική δημοκρατία. Επί σχεδόν 4 ημέρες ο Τούρκος πρόεδρος εξαφανίστηκε από τη δημόσια σφαίρα, αλλά σήμερα έσπασε την σιωπή του, καλώντας τους ηγέτες των κομμάτων να βάλουν στην άκρη τους εγωισμούς, προκειμένου να σχηματιστεί το συντομότερο δυνατόν κυβέρνηση. Η συνέχεια στη διακυβέρνηση της χώρας είναι θεμελιώδης. Αυτή την πορεία πρέπει να συνεχίσουμε. Όλοι πρέπει να σεβαστούμε τη λαϊκή βούληση. Το εκλογικό αποτέλεσμα έδειξε ότι το έθνος δεν έδωσε τη δυνατότητα σε ένα μόνο κόμμα να αναλάβει την εξουσία. Οι δηλώσεις του έρχονται την ώρα που ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός Αχμέντ Νταβούτογλου έχει ξεκινήσει διερευνητικές επαφές με τους ηγέτες των υπόλοιπων κομμάτων. Ο κύριος Νταβούτογλου σε συνέντευξη στην κρατική τηλεόραση ξεκαθάρισε ότι ο Ερντογάν δεν αναμειγνύεται στις πολιτικές ζυμώσεις για το σχηματισμό κυβέρνησης, καθώς πυροδοτήθηκε έντονη συζήτηση ότι ο πρόεδρος παρενέβη στις ενεξελίξει διαδικασίες, συναντώντας τον πρώην πρόεδρο του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, Ντένις Μπαϊκάλ. Στην ίδια συνέντευξη, ο κύριος Νταβούτογλου δήλωσε ότι ο συνασπισμός δεν είναι ιδανική λύση, όπως έχει αποδείξει η τουρκική ιστορία, επισημένοντας ωστόσο ότι όλα τα σενάρια είναι πιθανά. Θα συναντηθώ με τον αρχηγό κάθε πολιτικού κόμματος για το καλό της χώρας. Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε τα πάντα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντίκειται στις βασικές πολιτικές αρχές μας. Την ίδια ώρα, ανοιχτό σε όλες τις εκδοχές για τον σχηματισμό μιας κυβέρνησης συνασπισμού, η οποία ωστόσο θα αφήνει εκτός το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, δήλωσε ο Σελαχατίν Ντεμιρτάς, ο ηγέτης του Φιλοκουρδικού Κόμματος, το οποίο κατάφερε για πρώτη φορά να εισέλθει στο τουρκικό κοινοβούλιο.
Αλλάζουμε θέμα. Την Οδύσσια των προσφύγων που λόγω του πολέμου εγκαταλείπουν κατά χιλιάδες στη Σομαλία, κατέγραψε η κάμερα του βρετανικού δικτύου BBC. Εκατοντάδες είναι και οι μετανάστες που επιχειρούν να φτάσουν στην Ευρώπη μέσω ξηράς, περπατώντας για ημέρες ολόκληρες. Πάνω στο πλοίο της Ιταλικής ακτοφυλακής, δεκάδες μετανάστες βρίσκονται παγιδευμένοι ανάμεσα σε δύο ηπείρους, ανάμεσα σε δύο κόσμους. Μόλις λίγες ημέρες πριν κατάφεραν να διαφύγουν από τη Σομαλία και να αφήσουν πίσω τους πόλεμο και φτώχεια, τώρα πατούν για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό έδαφος, σε μια χώρα που δεν μπορεί να τους αγνοήσει, αλλά ούτε θέλει να τους δεχτεί. Έχουν περάσει πολλές ώρες στα νερά της Μεσογείου, έχουν δώσει μεγάλα ποσά για το ταξίδι, έχουν διακινδυνεύσει τη ζωή τους και τελικά έφτασαν στην Ευρώπη. Και τώρα τι? Now what? Η Οδύσσια για τους δεκάδες χιλιάδες απελπισμένους δεν σταματάει ούτε στην Ευρώπη. Στο κέντρο κράτησης μεταναστών στην Κατάνια η ζωή είναι σκληρή. Σε πρώην βάση του ΝΑΤΟ, χωρητικότητας 2.000 ατόμων, στηβάζονται περισσότεροι από 4.000 μετανάστες. Δεν έχουν καλύτερη μοίρα όμως ούτε όσοι προσπαθούν να φτάσουν στην Ευρώπη μέσω ξηράς. Περπατούν προς μια νέα ζωή. Είναι νηστικοί εδώ και ημέρες. Ξαποσταίνουν στη σκιά μιας γέφυρας στο χωριό Μιλαντινόβτσι. Απελπισμένοι, εξαθλειωμένοι, εκατοντάδες μετανάστες διανύουν καθημερινά αποστάσεις χιλιομέτρων, ευελπιστώντας μέσω των Βαλκανίων να φτάσουν στη γη της επαγγελίας. Σε ένα θέμα τώρα που σχετίζεται και με την μετανάστευση, η παιδική εργασία λαμβάνει ολοένα μεγαλύτερες διαστάσεις. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας την Παρασκευή που μας πέρασε, μια νέα έρευνα αποτυπώνει το μέγεθος του προβλήματος. Η Νίκη Λιμπεράκη είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Νίκη. Καλό μεσημέρι, Νίκο, κυρίες και κύριοι. Είναι ακριβώς όπως τα λες. Είναι αποκαρδιωτική αριθμή που έδωσε στο φως το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, το ILO. Μιλάμε για περίπου 168 εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον πλανήτη. Είναι αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό περίπου 11%. Δηλαδή πάνω από ένα στα 10 παιδιά, για να το πούμε απλά, αναγκάζονται να εργάζονται και βέβαια πολλές φορές υπό συνθήκες εξαθλίωσης. Για 5 εκατομμύρια εξ αυτών οι συνθήκες ζωής προσομοιάζουν σε εκείνες των δούλων. Και αυτό είναι κάτι βεβαίως που πρέπει να το δούμε σοβαρά. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Βέβαια, είναι συγκλονιστικό. Είναι μια πραγματικότητα που τη γνωρίζουμε όλοι. Γίνονται βήματα και το ILO και άλλες οργανώσεις βεβαίως κινούνται προς την κατεύθυνση. Πρέπει να πούμε ότι έχει μειωθεί κατά 30% τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, όπως σας έλεγα, οι αριθμοί είναι τεράστιοι. Μιλάμε περίπου για το μεγαλύτερο πρόβλημα να εστιάζεται σε χώρες της Λατινικής Αμερικής, της Νοτιοανατολικής Ασίας, αλλά μην νομίζουμε ότι δεν αφορά και πλουσιότερες χώρες της Δύσης. Να σας πω ενδεικτικά ότι είναι δεκάδες χιλιάδες τα παιδιά που αναγκάζονται να εργάζονται ακόμη και στην Ελλάδα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκη Λιμπεράκη. Θα σας ξαναβρούμε και αργότερα. Στο Ιράκ, κυρίες και κύριοι, αποκλειστικές εικόνες τρόμου από τη ζωή στη Μοσούλη, που βρίσκεται έναν χρόνο υπό την κυριαρχία των ανδρών του Ισλαμικού Χαλιφάτου, καταγράφει αποκλειστικό ρεπορτάζ του BBC. Συγκλονίζει το βίντεο ντοκουμέντο που θα δείτε σε πολύ λίγο, από τη ζωή σε ένα καθεστώς απόλυτης φρίκης και τρομοκρατίας. Αποκλειστικά πλάνα τρόμου από τη μεγαλύτερη πόλη που άλωσε το Χαλιφάτο. Εδώ και ένα χρόνο η Μοσούλη βρίσκεται υπό την κυριαρχία των ακραίων Ισλαμιστών. Στη μέση του δρόμου μπορεί κανείς να δει βομβαρδισμένα οχήματα και τη μαύρη σημαία, σύμβολο των τζιχαντιστών. Στη γειτονιά όπου μέχρι πρότινος διέμεναν θρησκευτικές μειονότητες, τα σπίτια έχουν εγκαταληφθεί. Η επέλαση των κατακτητών έχει προκαλέσει μεγάλα κύματα προσφύγων που αναζητούν καταφύγιο σε γειτονικές περιοχές για να γλιτώσουν από τους αιμοσταγείς δολοφόνους. Ναοί και τζαμιά βρίσκονται στο στόχαστρο της καταστροφικής μανίας των τζιχαντιστών που εξολοθρεύουν κάθε τι χριστιανικό. Δεκάδες εκενώνουν το ιερό του Αγίου Γεωργίου μετά την προειδοποίηση για βομβαρδισμό. Μόνο ερείπια αφήνει πίσω τη συλλέλαπα των ανδρών του Ισλαμικού κράτους. Οι κάτοικοι είναι αναγκασμένοι να ζουν σε ένα καθεστώς απόλυτης φρίκης και τρομοκρατίας. Οι αμέτρητες απαγορεύσεις και η επιβολή της νικάπ, δηλαδή της πλήρους κάλυψης του προσώπου, κάνει τις συνθήκες ζωής αβάσταχτες για τις γυναίκες. Η κρυφή κάμερα καταγράφει τη στιγμή που μια νεαρή κοπέλα δέχεται επίπληξη επειδή δεν φοράει γάντια, με αποτέλεσμα να είναι ακάλυπτα τα χέρια της. Τα περισσότερα σχολεία έχουν κλείσει και όσα λειτουργούν ακόμη έχουν μετατραπεί σε κέντρα στρατολόγησης τζιχαντιστών. Το κήρυγμα μυσαλλοδοξίας αρχίζει από τις τρυφερές ηλικίες. Η νέα γενιά μαθαίνει να δολοφονεί στο όνομα του Αλλάχ. Μέσω της βίας και της προπαγάνδας, οι άνδρες του Χαλιφάτου καταφέρνουν να έχουν τον πλήρη έλεγχο της πόλης.
Κάθε μέρα που περνάει, οι επιλογές για τους αναπομείναντες κατοίκους λιγοστεύουν. Το μόνο που τους μένει είναι η φυγή ή η υποταγή. Ένας πραγματικός μεσαίωνας, όπως το παρακολουθήσαμε στο ρεπορτάζ. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, η αθωωτική απόφαση για τον Ντομινίκ Στρος-Καν, περιουσία ύψους 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, διεκδικεί από τον πλουσιότερο άνθρωπο της Ρωσίας, η πρώην σύζυγός του, αλλά και μια Γερμανίδα που κατάφερε να πάρει το διδακτορικό της σε ηλικία 102 ετών, 77 ολόκληρα χρόνια μετά την πρώτη της απόπειρα. Μείνετε στον Sky. Μέρες κόσμος, εδώ είμαστε και πάλι. Αθώος κρίθηκε από τη γαλλική δικαιοσύνη ο Ντομινίκ Στρος-Καν σχετικά με την πολύκρωτη υπόθεση μαστροπίας σε ξενοδοχεία της Γαλλίας, του Βελγίου αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά από 3 χρόνια από την έναρξη της υπόθεσης Κάλτον, όπως λέγεται, μπήκαν τίτλοι τέλους σε ακόμα μία περιπέτεια του Στρος-Καν, ο οποίος είχε επίσης αθώθει για την υπόθεση με την απόπειρα βιασμού της καμαριέρας σε ξενοδοχείο της Νέα Υόρκης τον Μάιο του 2011. Ο Ντομινίκ Στρος-Καν, ο πρώην ισχυρός άνδρας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, φτάνει στο δικαστήριο, το οποίο πολιορκείται από δημοσιογράφους και τηλεοπτικά συνεργεία, για να ακούσει λίγα λεπτά αργότερα την αθωωτική απόφαση των δικαστών για την υπόθεση Κάλτον. Ο 65χρονος Στρος-Καν κατηγορείται ότι διοργάνωνε σεξουαλικά πάρτι με τη συμμετοχή εν γνώση του, ιερόδηλων σε αυτά, μεταξύ του 2008 και του 2011 στη Λίλη, τις Βρυξέλλες, το Παρίσι και την Ουάσιγκτον. Ο ίδιος επέμεινε μέχρι τέλους στην αρχική υπερασπιστική του γραμμή ότι δεν γνώριζε πως οι νεαρές γυναίκες που συμμετείχαν στα όργια ήταν πόρνες, επιχείρημα το οποίο έκανε τελικά δεκτό το δικαστήριο και τον απάλλαξε από την κατηγορία της μαστροπίας. Οι εκδιδόμενες είχαν καταθέσει ότι δεν διασκέδαζαν καθόλου και περιέγραφαν ζωώδεις καταστάσεις. Σύμφωνα με τους δικαστές, οι καταθέσεις των 7 ιερόδουλων εις βάρος του Στρος-Καν ήταν αντικρουόμενες, ενώ ανεπαρκής ήταν και οι αποδείξεις ότι ήταν εκείνος που διοργάνωνε τα πάρτι. Μπορεί η υπόθεση Κάλτον να κλείνει μετά από τη σημερινή απόφαση, ωστόσο πλήθος σχολείων έχει προκαλέσει η σχετική δήλωση του Ντομινίκ Στρος-Καν στο δικαστήριο ότι είχε ανάγκη από κάποιες συνεδρίες αναψυχής όσο ήταν απασχολημένος να σώζει τον κόσμο από την οικονομική κρίση. Πάμε και πάλι στη Νίκη Λιμπεράκη για ειδήσεις που ξεχωρίσαμε αυτή την εβδομάδα, ξεκινώντας, Νίκη, από τη νέα σοβαρότατη υποκλοπή δεδομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και όπως λες και εσύ, είναι η νέα. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε αλλεπάλληλα κρούσματα και είναι ένα ζήτημα που πρέπει να δει πολύ σοβαρά η Ουάσιγκτον. Αυτή τη φορά έχουν υποκλαπεί εκατομμύρια προσωπικά δεδομένα, μάλλον προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων ομοσπονδιακών υπαλλήλων των Ηνωμένων Πολιτειών. Μεταξύ αυτών είναι και η πολιτική πάλη του Πενταγώνου. Διεξάγεται έρευνα από το FBI. Ενώ τα ρεπορτάζ που βλέπουμε στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης για αυτό το θέμα το συνδέουν με την Κίνα. Πρέπει να σας πω ότι εσχάτως αναπτύσσεται βεβαίως εντονότατη παραφιλολογία αναφορικά με την ικανότητα που έχουν αναπτύξει χώρες όπως η Κίνα αλλά και η Ρωσία στο κομμάτι του κυβερνοπολέμου. Εκείνο πάντως που παραμένει πέραν πάσης αμφιβολίας είναι η ανάγκη να ασχοληθούν σοβαρά με την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων. Πάμε τώρα στο νέο επεισόδιο που είχαμε, νέο και αυτό γιατί έχουν προσθεθεί και άλλα, στο αυτό το ψυχροπολεμικό κλίμα που υπάρχει μεταξύ Αμερικής και Ρωσίας. Οι εικόνες που βλέπουμε αναπατώμενα είναι από τη Μαύρη Θάλασσα. Έτσι είναι. Είναι πλάνα που σπανίως δίνει το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ. Το συγκεκριμένο το έδωσε για να δείξει την κίνηση που έκανε στις 30 Μαΐου ρωσικό μαχητικό, όπως είπες και εσύ, στην Μαύρη Θάλασσα, όπου πέρασε πάνω σε πολύ κοντινή απόσταση από αμερικανικό αντιτορπιλικό. Και εδώ βλέπουμε στο γράφημα που παρακολουθούμε, στο γραφικό, την κίνηση με την οποία τις μανούβρες που έκανε ρωσικό μαχητικό και πάλι γύρω από αμερικανικό αεροσκάφος. Είναι 3 περιστατικά που έχουν καταγραφεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, Νίκο, που προκαλούν αυξημένη ανησυχία στη Ουάσιγκτον και το Πεντάγωνο, γιατί κρίνονται ως ιδιαίτερα επικίνδυνοι οι ελιγμοί που επέλεξαν να κάνουν τα ρωσικά αεροσκάφη. Για την ιστορία να σας πω ότι ακόμη δεν έχουμε επίσημη ανακοίνωση από ρωσικής πλευράς. Μάλιστα. Πάμε τώρα στη Μαλαισία, όπου εκεί τουρίστες κρίθηκαν ένοχοι για την πρόκληση σεισμού. Τουλάχιστον από εκείνους που είναι προσκολλημένοι στις δοξασίες. Να τα πάρουμε από την αρχή να αντιληφθείτε τι έχει γίνει. Τουρίστες λοιπόν έχουν πάει στη Μαλαισία και βγάζουν στο όρος Κιναμπαλού μία φωτογραφία χωρίς ρούχα. Είναι περίπου, είναι ακριβώς αυτό που βλέπετε ιερό στις οθόνες. Ιερό όρος, έτσι, το Κιναμπαλού.
και για αρκετούς συνδεδεμένο με πνεύματα που μπορούν να ορίσουν τη μοίρα της χώρας. Ναι. Έχουν καταδικαστεί οι τουρίστες αυτοί που κατάγονται από τον Καναδά, τη Βρετανία και την Ολλανδία για άσεμνη συμπεριφορά. Τρεις μέρες φυλακή και πρόστιμο ήταν η ποινή που τους επιβλήθηκε. Το θέμα όμως, Νίκο, όπως λες και εσύ, είναι ότι ορισμένοι από τους κατοίκους και ένα μέρος της κοινής γνώμης θεωρεί ότι εξόργησαν με την άσεμνη συμπεριφορά τους τα πνεύματα και έτσι είχαμε έναν σεισμό που στήχησε αμέσως μετά από αυτό το περιστατικό τη ζωή σε 18 ανθρώπους στην περιοχή. Μάλιστα. Για να αλλάξουμε εντελώς θέμα, στη Ρωσία είναι μια περιουσία απίστευτη, 7 δισεκατομμύρια, τα οποία ναι. διεκδικεί η πρώην σύζυγος του ενός Ρώσου μεγιστάνα. Του πλουσιότερου της Ρωσίας. Ο οποίος έχει συνολικά τουλάχιστον 15 δισεκατομμύρια. Είναι λοιπόν η κυρία που βλέπετε στις οθόνες σας, η Ναταλία Ποτάνινα, σύντομα πρώην σύζυγος του ολιγάρχη Ποτάνιν, που έχει βιομηχανίες νικελίου και έναν όμιλο επιχειρήσεων που, όπως είπες και εσύ, τον καθιστά από τους πλουσιότερους ολιγάρχες της Ρωσίας. Η κυρία αυτή λοιπόν ζητά περίπου 7 δισεκατομμύρια διακανονισμό διαζυγίου, όταν ο πρώην σύζυγός της της αντιτείνει ότι της προσφέρει 250.000. Το μήνα. Δεν είναι βέβαια λίγο το ποσό και αυτό, αλλά τέλος πάντων δεν αρκείται ίδια. Σας θυμίζω, δεν είναι πρώτη φορά που μιλάμε για τέτοιο διαζύγιο. Τον κύριο Ριμπολόβλεφ, που το μάθαμε λόγω του Σκορπιού, του στήχησε αρκετά δισεκατομμύρια το διαζύγιο. Πήρε 4,5 δις η πρώην σύζυγός του. Και χωρίς να ξεχνάμε τον αγαπημένο Σίλβιο, έτσι, τον καβαλιέρε Μπερλουσκόνη. Αλίμονο. Είναι πολλά τα λεφτά, Νίκη, σε κάθε περίπτωση. Να αλλάξουμε όμως τώρα θέμα εντελώς, καθώς έφυγε από τη ζωή αυτήν την εβδομάδα ο εμβληματικός ηθοποιός Κρίστοφερ Γκλι. Με σφραγίδα σήμα κατά τεθέν βεβαίως και την φοβερή του φυσιογνωμία αλλά και την πολύ χαρακτηριστική του φωνή, ο κινηματογραφικός Σάρο Μανεσχάτος είχε προηγηθεί βεβαίως λαμπρή πορεία του στον κινηματογράφο με 207 ταινίες από το 1948 μέχρι σήμερα. Ήταν ο Κόμις Δράκουλας. Ξάδερφος του Ιαν Φλέμινγκ, είχε αναλάβει ρόλο και το ρόλο του κακού πάντα στον άνθρωπο με το χρυσό πιστόλι από τις ταινίες του James Bond, στον πόλεμο των άστρων όπως σας είπα, και βέβαια ένας άνθρωπος που έφυγε πλήρη ημερών, στα 93 του χρόνια, αλλά νομίζω ότι άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στην έντονη τέχνη. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Νίκη Λιμπεράκη. Θα σε ξαναβρούμε και αργότερα. Τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ηλικία 102 ετών κατάφερε να πάρει το διδακτορικό της μια Γερμανίδα 77 ολόκληρα χρόνια μετά την πρώτη της απόπειρα. 33 εκατομμύρια προβολές στο διαδίκτυο είχε το βίντεο με τις συγκλονιστικές χορευτικές φιγούρες εξάχρονης, ενώ ένας παράτολμος νεαρός περπάτησε πάνω στην αψίδα του Wembley σε ύψος 134 μέτρων. Εικόνες που κόβουν την ανάσα. Ο James Kingston πραγματοποίησε έναν απίστευτο άθλο. Σκαρφάλωσε στην εμβληματική αψίδα του γηπέδου Wembley στο Λονδίνο ύψους 134 μέτρων και μάλιστα χωρίς εξοπλισμό. Έχω σταθεί πάνω σε πανύψηλα κτίρια σε όλο τον κόσμο, αλλά σήμερα ένιωσα για πρώτη φορά ότι βρίσκομαι στην κορυφή του κόσμου. Ο 24χρονος λάτρης της ελεύθερης αναρρίχησης εξομολογήθηκε πως ονειρευόταν τη στιγμή αυτή εδώ και 8 περίπου χρόνια. Η τολμηρή ανάβαση αρχικά κρίθηκε εξαιρετικά επικίνδυνη. Ωστόσο, ο Kingston και η ομάδα του μέσα σε 3 μήνες δημιούργησαν τις κατάλληλες συνθήκες για να κάνουν το αδύνατο δυνατό. Με τον Νάζι και το ταπεραμέντο της κατάφερε να κλέψει την παράσταση. Η εξάχρονη Τζοάννα Κολόν χόρεψε υπό τους ήχους τραγουδιού της Αρίθα Φράγκλιν και καθήλωσε το κοινό. «33 εκατομμύρια προβολές είχε το βίντεο από τη σχολική γιορτή που ανήρτησε η μητέρα της στο Facebook και έκανε το γύρο του διαδικτύου εν μία νυχτή». Σε ηλικία 102 ετών κατάφερε να πάρει το διδακτορικό της μια Γερμανίδα 77 ολόκληρα χρόνια μετά την πρώτη της απόπειρα. Η Σιλμ Ράποπορτ σπούδασε στην ιατρική σχολή του Αμβούργου στο Ισραηλιτικό νοσοκομείο της πόλης το διάστημα μεταξύ 1937 και 1938, μια περίοδο κατά την οποία εκπόνησε τη διπλωματική της διατριβή. Μετά από παρέμβαση στο Ναζί όμως δεν κατάφερε να ανακηρυχθεί σε διδάκτορα επειδή ήταν κατά το ίμιση Εβραία. Είναι αυτό που λέμε, κάλιο αργά παρά ποτέ. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο μας ημιώρο. Μείνετε μαζί μας. Αμέσως μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και πάλι εδώ. Με ειδήσεις αλλά κυρίως εικόνες από τον κόσμο της επιστήμης και της τεχνολογίας. Μείνετε στον Sky.
What you want to hear?